Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 277η 27 εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Νίκος, Νικόλαος, Νικολέτα, Νίκη. 6 Δεκεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι μια μεγάλη εορτή. Εορτάζει το πολεμικό μας ναυτικό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Αλλά μια και είναι η μέρα κατά την οποία το θαλάσσιο στοιχείο έχει την τιμητική του, δεν θα μπορούσα παρά να μην αναφερθώ, να το ξεχάσω, σου δε μίαν περίπτωση. Ένα γεγονός το οποίο χαροποιεί σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τους εξοπλισμούς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και αναφέρομαι σε δύο εξαιρετικές φωτογραφίες, πάμε λοιπόν σιγά σιγά να τις δούμε, τις οποίες κοινοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και σχετίζεται με την φόρτωση στα, στους φορείς των νέο αποκτηθέντων μαχητικών αεροσκαφών, να τολμήσω να πω αεροπορικής επικρατήσεως, έτσι στο Αιγαίο, τύπου Rafale F3R, ενός βλήματο Meteor, Beyond Visual Range Air to Air Missile, δηλαδή ένα αδιοραπορικό βλήμα το οποίο βάλετε πέραν του οπτικού ορίζοντος. Ένα, ένα βλήμα το οποίο αποτελεί κόσμημα για την πολεμική αεροπορία, ακριβότατο, δύο εκατομμύρια περίπου στοιχίζει, αλλά είναι ένα βλήμα το οποίο επιτρέπει στην πολεμική μας αεροπορία να επικρατεί, να κυριαρχεί. Μαζί με το βλήμα αέρος επιφανείας, το γνωστό εξόκητο, ναι το εξοσετ αμ ΑΜ39, που πλέον φέρονται από τα ελληνικά ραφάλ. Και ο Μίνας έχει εννιά, λέει ένα παλαιό τραγούδι. Ο μήνα έχει 9 για τα ραφάλ τα οποία έχουμε παραλάβει μέχρι στιγμή και ο νου που πριν κλείσει το έτο θα γίνουν 10. 10 μαχητικά τα οποία από μόνα του μπορούν να εξαλείψουν μέσα σε μερικά λεπτά μια ολόκληρη τουρκική πτέρυγα μάχης. Αλλά για, το, για την εμβέλεια των 100 περίπου χιλιόμετρων που έχει το βλήμα Μέτεο. και αντίστοιχο 50 έως 70 χιλιόμετρα είναι η εμβέλεια του βλήματος αέρος επιφανίας ΑΜΜ-39. Είναι δύο στοιχεία τα οποία σαφώς προβληματίζουν την, αντίπελη, την αντίπαλη χώρα, την Τουρκία και τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και τα οικία επιτελεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ΑΜΜ-39 είχαμε και στο παρελθόν, η πραγματικότητα είναι όμως ότι Τώρα η πολεμική μας αεροπορία δεν έχει απλά ένα μακρύ χέρι. Ξέρετε, στο σημερινό πεδίο, στον δίκτυο κεντρικό πόλεμο, στον πόλεμο στον οποίο τον πρώτο λόγο έχουν οι αθέατες μάχες που γίνονται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, όταν προσπαθούμε να εγκλωβίσουμε ο ένα τον άλλο με ηλεκτρονικέ παρεμβολέ μέσω ειδικών αισθητήρων παρεμβολέων, να μπορέσει να προκαλέσει χάο να προκαλέσει τη λεγόμενη τύφλωση των εχθρικών αισθητήρων και συστημάτων προκειμένου να μην προσβάλλουν τους οικίους στόχους, αυτά τα οπλικά συστήματα, ξεκινώντας από τον Μέτεορ, μας δίνουν ένα τόσο στιβαρό, ουσιαστικό, επιχειρησιακός, αποτελεσματικό πλεονέκτημα, που θα σας πω το εξή, το οποίο δεν το απολαμβάναμε προηγουμένως με τα βλήματα Α120, τα στους Άμραμ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τα βλήματα αυτά, τα οποία έχουν υψηλότερο, υψηλότερο κόστο, με τους αισθητήρε, τις δυνατότητε που έχουν να εκτελούν σκληρού ελιγμού, μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε μαχητικό. Το F-16 δεν είναι απλά ένα μαχητικό το οποίο θα υποκύψει στον Meteor. Ο Meteor έχει αναπτυχθεί για πλατφόρμε οι οποίε είναι πολύ πιο ανώτερε από το F-16. Αλλά θα σα πω το εξή ο στόχο των Μέτεωρ δεν είναι μόνο τα F-16. Ο στόχο των Μέτεωρ, λόγω ακριβώ τη εμβελία, την οποία δυνατότητα την παρέχουν πλέον τα Ραφάλ, είναι να εντοπίσει, να πλήξει και να καταστρέψει δύο πολύ σημαντικά αεροσκάφη, κατηγορίε συγκεκριμένων αεροσκαφών που διαθέτει η τουρκική πολεμική αεροπορία. Τα πρώτα είναι τα υπτάμενα ραντάρ, τα λεγόμενα ΑΣΕΠΕ, της Boeing, τα οποία φέρουν το ραντάρ τύπου ΑΕΣΑ και είναι ο πλέον υπερπολίτιμος στόχος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος κινδυνεύει από την φωνική ακρίβεια και από τις άλλες επιχειρησιακές υψηλότατες επιδόσεις του Μέτεορ. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα αεροσκάφη εναερίου εφοδιασμού, τα έπτα με ένα τάνκερ δηλαδή, τα ΚΑΠΑΣΗ 135, τα οποία διαθέτει η τουρκική πολεμική αεροπορία. Αυτή λοιπόν οι στόχοι, οι οποίοι είναι υψηλή αξία, όχι απλώ θα καταστραφούν γιατί είναι η εμβέλεια και οι επιχειρησιακέ, όπω είπα, δυνατότητε του βλήματος, αλλά αυτομάτω αλλάζει η προοπτική των σχεδιασμών. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μέχρι την παραλαβή των Ραφάλ και των Μέτρεορ, η τουρκική πολεμική αεροπορία είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αυτούς, αυτά τα σκάφη αυτές τις, αερο, τις αναέριες πλατφόρμες υψηλής μεγάλης αξίας σε αποστολές ουσιαστικώς, αν θέλετε, υπερβαίνοντας κάποιες κόκκινες περιοχές. Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο όπλο, μπορούσαν να προσεγγίσουν πολύ πιο κοντά στο Αιγαίο, επίσης να πραγματοποιήσουν τα αεροσκάφη εναερίου εφοδιασμού αποστολές νοτίως της Κρήτης προς την περιοχή της Λιβύης. Αυτά πλέον είναι ξεχασμένα. Γιατί με τα νέα οπλικά συστήματα, τα πρώτα που θα αποκαλυφθούν, θα εντοπιστούν και θα καταρριφθούν, θα είναι εκείνα. Άρα λοιπόν, το, το βλήμα Μέτεωρ, στο οποίο έχω αναφερθεί και στο παρελθόν σε προγενεστέρα εκπομπή, είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί στου επιτελικού σχεδιαστέ τη πολεμική μα αεροπορία εκείνη την ικανοποίηση όταν διαθέτει όχι μόνο τα κατάλληλα αεροσκάφη, αλλά και τα κατάλληλα οπλικά συστήματα για να κυριαρχήσει. Και ο στόχος της πολεμικής μας αεροπορίας είναι το υψηκρατήν. Τόσο στο Αιγαίο, τόσο στην Αόσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και πάνω από τα χερσαία πεδία μαχών. Των θεάτρων επιχειρήσεων, είτε είναι αυτό του Εύρου, είτε είναι αυτό της Κύπρου. Και εμένα στο τελευταίο. Το δεύτερο κομμάτι, να το συνδέσουμε με τη σημερινή εορτή του Αγίου Νικολάου, είναι το βλήμα κατά πλοίων επιφανεια ΑΜΜΗ39» περίπου 175 κιλά κεφαλή. Γιατί το αναφέρω. Ξέρετε, ένα ραφάλ το οποίο έχει εξοπλιστεί με αυτά τα όπλα ή αν θέλετε ένα μοιράζ 2000 παύλα 5 που να φέρει το, με το αμ 39 αυτομάτως δίνουν μια τελική αν θέλετε λύση στο ζήτημα τι μπορεί, του τι μπορεί ακριβώς να κάνει το πρώτο υβριδικό φόρο μεταφοράς μη επανδρομένων αεροσκαφών και αναφέρομαι στο Ανατολού, το οποίο εκτελεί πλέον δοκιμέ και ω Σονού που αναμένεται να παραδοθεί στι τουρκικέ ναυτικέ δυνάμει. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τόσο μεγάλο στόχο, ο οποίο δεν μπορεί να ελιχθεί, ο οποίο κινδυνεύει ακόμα και από τα απλά βλήματα επιφανεία-επιφανεία τύπου χαρπούν και εξωσέτα, που διαθέτει ένα φθονία το πολεμικό ναυτικό. Τώρα, Αντιμετωπίζει έναν καινούριο θανάσιμο κίνδυνο, ο οποίο ακριβώ λόγω τη χρησιμοποίηση του ραντάρ και των αισθητήρων που διαθέτει συν των άλλων μέτρων η πολεμική μα αεροπορία και των Ραφάλ, είναι ζήτημα χρόνου το πότε θα δεχθεί. Σκεφτείτε 50 με 70 χιλιόμετρα, σκεφτείτε την απόσταση. Ένα δηλαδή, μια ομάδα, ένα ζεύγο ή μια τετρά Ραφάλ, τα οποία θα εκαθαρίσουν τον ουρανό από τα τουρκικά F-16 και στη συνέχεια θα προσβάλλουν είτε εκείνα είτε τα Μοιράζ 2000 Παύλα Πίτα με τον ΑΜΗ 39, τον Εξόκητο. Είναι ένα θέμα το οποίο η πολεμική μας αεροπορία έχει αναλύσει από εδώ και πάρα πολλά χρόνια όταν τα αντίστοιχα οπλικά συστήματα ενετάξουσαν στο οπλοστάσιό της. Αλλά αυτός ο συνδυασμός είναι ένα κλάσμα φωνικότητος. Ένα κλάσμα φωνικότητος το οποίο ο αριθμητής και ο παρανομαστής δίνουν μια εικόνα εφιαλτικής εξισώσεως στην οποία θα πρέπει να επιλύσουν οι αντίπαλοι, πολύ δύσκολο έως αδύνατο, προκειμένου να διατηρήσουν άθικτα και αλόβητα τα πλοία τους. Βεβαίως και υπάρχει ένας τρόπος να διατηρηθούν άθικτα και αλόβητα, να μην βγουν ποτέ από τα λιμάνια. Και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Ή να τα κρύψουν στην περιοχή της Μαύρης Θαλάσσης ή στην περιοχή του Τσεϊχάν. Πολύ μακράν της εμβελίας και πάλι θα μπορούσατε να πω ότι κινδυνεύουν από κάποιες παρακινδευμένες αποστολές. γενικω στο σύγχρονο πεδίο του αεροναυτικού πολέμου, η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει ακριβώς αυτή την επιχειρησιακή πιστοποίηση οπλικών συστημάτων που τις επιτρέπουν πραγματικά να αντιμετωπίζει όλα τα δυνατά σενάρια δίνοντας πολλαπλές επιλογές και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολεμική αεροπορία αλλά και στο πολεμικό ναυτικό Εδώ όμως η πολεμική αεροπορία είναι αρρωγός του πολεμικού ναυτικού στην προσβολή ναυτικών στόχων και μας δίνει και την ευκαιρία να αστειευθούμε λίγο στο παρελθόν υπήρχε και είχαν, είχαν αναγράψει τεχνική και ορισμένα πολύ ωραία ποιηματάκια τα οποία φυσικά είχαν στόχο τη βαρκούλα, όπω το ονομάζουμε, το Ανατολού. Όμω εδώ θέλω να κάνω μια, έτσι, μια εύθυμη, α πούμε, παρατήρηση. Πολύ σωστό βλέπετε ότι τα πρόσωπα των τεχνικών των υπολόγων είναι καλυμμένα. Και χαίρομαι, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και δεν θα πρέπει με τίποτα να φαίνονται προς, προς τα έξω. Κάπου λοιπόν υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον λογαριασμό στο Twitter, το My Name is Nobody. Δεν μπόρεσα να το βρω. Μου το είπαν τελευταία στιγμή όταν το αναζήτησα. Είδα άλλωστε θα το είχα, θα το είχα επιλέξει στην εκπομπή. Όπου προχώρησε σε μια ας το πούμε, βελτίωση και τη εικόνα. Και στην ουσία ο υπόλογο ο οποίο φορτώνει τον Μέτεορ μεταμορφώθηκε στον Χάρο. Πράγματι, το δούμε και την άλλη πλευρά, να φανούν καθαρά ο ΑΜΗ 39 και ο Μέτεορ, θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή του αγγέλου του θανάτου για τα τουρκικά αεροσκάφη και τα πλοία επιφανείας. Αυτά δεν είναι ούτε μακέτες, αυτά δεν είναι ούτε θα. Υπάρχουν ήδη, υπηρετούν, είναι εξαιρετικώ αξιόπιστα και να είσαστε σίγουροι τα πληρώματα τα οποία τα χειρίζονται γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το τι και πώς ακριβώς θα πρέπει να πράξουν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Κύριε Σκηνοθέτα. Χρόνια πολλά λοιπόν στο πολεμικό μας ναυτικό. Ζήτω το πολεμικό ναυτικό. 6 Δεκεμβρίου. Νικόλαος. Το έχω πει και σε παλαιότερα εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Ο Σπερφίας και ο Βούλης ήταν δύο λάκεδαιμόνοι οι οποίοι επελέγησαν και μάλιστα προσεφέρθησαν αυτοβούλος να θυσιαστούν μεταβαίνοντας στην έδρα της Περσικής Αυτοκρατορίας μετά από την εκτέλεση των Περσών πρέσβειων οι οποίοι ζητούσαν γη και είδωρ από τους Λακεδαιμονίους, τους Σπαρτιάτες. Ο πατήρ του Βούλιδος, ο Βούλης του Βούλιδος, έτσι, ονομαζόταν Νικόλαος. Νικόλαος, λοιπόν, είναι ένα αρχαιότατο ελληνικό όνομα. Νικόλαος είναι όνομα των Λακεδαιμονίων. Από εκεί λοιπόν το έχουμε και φανταστείτε ότι ένα σπαρτιατικό όνομα από την αρχαιότητα επεκράτησε μέχρι τη σημερινή εποχή και την εποχή, συγγνώμη, του χριστιανισμού και ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται και ο προστάτης των θαλασσινών. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει πάλι για μία ακόμη φορά να κάνω μία, μία ειδική αναφορά στα Χριστούγεννα. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν, ο οποίος ονομάζεται... Σαντα Κλάος για τη Δυτική Εκκλησία. Ναι, αυτός είναι ο Άγιος Βασίλειος κατά αυτούς, ο Σαντα Κλάος. Ο Άγιος λοιπόν Νικόλαος είναι εκείνο του οποίου ο χώρος ταφής και ο χώρος τον οποίον ε, ε, ελειτούργησε βρίσκεται σε δύο περιοχές απέναντι από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου στην περιοχή της Λικίας. Ο Άγιος Νικόλαος είναι αυτός ο οποίος σήμερα υπάρχει, σύμφωνα με τις ευχές των ε, αξιωματικών και των ιερέων του πολεμικού ναυτικού, στην πλώρη κάθε πολεμικού μας πλοίου. Κάθε λοιπόν 6 Δεκεμβρίου το πολεμικό ναυτικό δίνει την ευκαιρία στο κοινό να επισκεφτεί μονάδες του. Επιφανίας, υποβρύχια, πάσης φύσεως σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος. Ο κατάπλους των πολεμικών πλοίων γίνεται με σκοπό το κοινό να επισκεφθεί, να το κάνετε αυτό, όπου βρείτε πολεμικό πλοίο, στον Πειραιά παραδείγματο χάρη, να πάτε με την οικογένειά σα, να μπείτε μέσα στα πολεμικά πλοία, να δείτε, να συνομιλήσετε, να αφουγκραστείτε, να αισθανθείτε την ισχύ του πολεμικού μα ναυτικού, να δείτε πώ συνδέεται η ναυτική ιστορία και η παράδοση. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζουμε να εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση το 1822 με το 2022 και ούτω καθεξής και για τα επόμενα χρόνια και να έχετε πάντα το στο νου σα ότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι φτιάξαμε, δημιουργήσαμε, θεσπίσαμε τους κανόνες, τους νόμους και τους όρους αυτό που έχει να κάνει με την αυτική ισχύ. Εμείς δείξαμε σε όλο τον κόσμο μέσα από τα κείμενα του Θουκυδίδου μέσα από τον Ηρόδοτο, μέσα από τι ιστορίε του Διοδόρου του Σικελιώτου, μέσα από τι ιστορίε όλων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, μέσα από τα κείμενα γνωστών και, αγνώστων, την μεγάλη σημασία που έχει η ναυτική ισχύ, τμήμα τη θαλασσία ισχύω, που είναι το άθεσμα του εμπορικού και του πολεμικού ναυτικού, στην ιστορία μα. Γι' αυτό και το ελληνικό έθνο, το οποίο τελικώ μέσα στι φλέβε του κιλά. Θάλασσα έχουμε την αλμύρα, αλς, τη αλός, η θάλασσα μέσα μας, είναι το έθνος εκείνο το οποίο βασίστηκε στις πιο μεγάλες του στιγμές στην, στον έλεγχο των θαλασσών. Πριν από, λίγε πριν από λίγες λοιπόν, ημέρες, λοιπόν, ε, βραβεύθη το, η φρεγάτα Θεμιστοκλής, F465. 218 συνεχείς ημέρες εμπλό. Όταν υπερέτησα στο πολεμικό ναυτικό την περίοδο 85-87, ήμουν ναύτη ματωρό στην ειδικότητα στο αντιτορπιλικό Θεμιστοκλής το 210. Θεμιστοκλής λοιπόν. Το όνομα το οποίο δόθηκε τιμή ένεκεν στην υπέροχη εκείνη η προσωπικότητα τη ιστορία που δημιούργησε το όραμα τη ναυτική κυριαρχία των Αθηνών, πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε και συνεχίζει να αντλούν στοιχεία από αυτό η σημερινή κυριαρχία του Αγγλοσαξονικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Φίλοι και φίλες, η φρεγάτα Θεμιστοκλής, μια φρεγάτα κλάσιο είναι, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ των τριών εκείνων οι οποίες ακόμα δεν έχουν, δεν είχαν, δεν έχουν αναβαθμιστεί, είναι αποτέλεσμα το πώς το πολεμικό μας ναυτικό συνεχίζει μετά από δέκα και πλέον έτη μεγάλων οικονομικών προβλημάτων να δίνει καθημερινώς το παρόν στο Αιγαίο. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε όχι απλώς τα συγχαρητήριά μας στον κυβερνήτη και στο πλήρωμα, αλλά και στην ηγεσία του αρχηγείου στόλου, τον αρχηγό στόλου, τον επιστολέα του αρχηγού στόλου, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και στην κορυφή τον αρχηγό Γεθά. 218 μέρες είναι άθλος. 218 μέρες με φρεγάτες τύπου S οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν εχθέ δείχνει το πολεμικό μας ναυτικό έχει ενώσει την παράδοση από την εποχή του Ποσειδώνο μέχρι την κυριαρχία στα χριστιανικά χρόνια, χρόνια του Αγίου Νικολάου. Είναι μια υπερχιλιετή, δυσχιλιετή, τρισχιλιετή, τετρασκισχιλιετή παράδοση η οποία δεν θα πρέπει να χαθεί. Και δεν πρόκειται να χαθεί, διότι το πολεμικό μας ναυτικό, όπως τα γνωρίζετε, είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια απόφαση του Υπουργείου Εθνική Αμήνη, δηλαδή, αναφορικώ με την προμήθεια τουλάχιστον τριών κορβετών, εκ των οποίων η μία θα κατασκευαστεί στο εξωτερικό και οι υπόλοιπε δύο ή και τρει, επόμενο και το δικαίωμα προαιρέσεω, σε ελληνικά ναυπηγεία. Είτε είναι του Σκαραμαγκά, είτε είναι τη Ελευσίνο. Και σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ. Αυτή η οκτάδα, 4 συν 4 συν τις 3, 3 FDI, ελπίζουμε και του χρόνου να ασκηθεί και η προαίρεση εφόσον μας το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες και κάποια άλλα, άλλα σε άλλη παράμετρη, να δημιουργήσουν τον κορμό για ένα πολεμικό ναυτικό το οποίο θα αντιμετωπίσει κρίσεις πάρα πολύ σοβαρές έως και πόλεμο την επόμενη πενταετία. Δεν είναι ούτε προφητεία ούτε πρόβληψη. Είναι μια λογική εκτίμηση μια συγκρουσιακής καταστάσεως η οποία δείχνει ότι συνεχώς έρχεται και μας πλησιάζει εγκυτέρος. Αν αυτό συνδυαστεί με την μη αλλαγή του καθεστώτος στην Τουρκία, δηλαδή την επανεκλογή του συστήματος Ερντογάν, δεν είναι το Ακπαρτί, είναι το σύστημα Ερντογάν, το οποίο θα κάνει τα πάντα, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, και δεν διστάζω. Να το λέω ελευθέρω, θα μιλάμε για εκλογέ οι οποίε γίνονται τυπικώ γιατί ο Ερντογάν θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Και επειδή θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει, είναι προφανέ ότι θα μπει στον πειρασμό παρά τα όσα εμπόδια του θέτουν οι Αγγλοσάξονε και οι δύο Ηνωμένε Πολιτείε να προβεί σε μία κίνηση η οποία, αν μη τι άλλο, θα συνεχίσει να θρέφει αυτό το νεοθωμανικό όνειρο, αυτή την έφεσε για ένα νεοθωμανικό Ιμπέριουμ, όπως εκείνοι το φαντάζονται. Ένα Ιμπέριουμ όμως το οποίο κατά γενικέ γραμμές, παρότι έχει εκδηλωθεί με πολλούς και διαφόρους τρόπους, αμέσως ή εμέσως, ξεθοριάζει. Ξεθοριάζει διότι ένα Ιμπέριουμ για να μπορέσει να ελοποιηθεί χρειάζεται το φίσκους. Φίσκους και Ιμπέριουμ, δηλαδή μια οικονομία. Μια οικονομία η οποία θα και φυσικά τη συμμαχία με ισχυρέ χώρες της Δύσης, η οποία δεν υφίσταται πλέον. Και η Τουρκία έχει αναγκαστεί να προχωρήσει σε ανάπτυξη δικών της οπλικών συστημάτων αμφιβόλου αποτελεσματικότητος. Άλλο είναι να αναπτύσσεις οπλικά συστήματα και άλλο τα οπλικά συστήματα πραγματικά να έχουν τις επιδόσεις των σχεδιαστών. Και να κατά 100% από το πιο μικρό τρανζίστορ μέχρι το πιο μεγάλο λογισμικό το οποίο θα ολοκληρωθεί να είναι 100% εγχωρία σχεδιάσεω και αποκτήσεω. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Προσπαθούν, αλλά δεν μπορούν. Και αυτό δείχνει ότι το Imperium, επειδή χάσκει και ουσιαστικά χωλένει λόγω του αρνητικού φίσκου, είναι ένα όνειρο που δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετηθεί. Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο φτάνουμε σε ένα γεωπολιτικό κατόφλι. Ένα κατόφλι το οποίο η Τουρκία διστάζει να το περάσει. Διότι αν αποφασίσει να το περάσει και θα το περάσει. Εξ ανάγκης, λόγω της ιστορικής ικαν, αναγκαιότητος, τότε αυτομάτως θα βρεθεί σε έναν κόσμο τον οποίον δεν τον έχει σχεδιάσει ακριβώς έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν, αν τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε ο Ερντογάν και υπήρχε μια κεμαλική Τουρκία δίπλα μας. Και απολάμβανε αυτή τη τεραστία υποστηρίξεις που την έχουμε δει, έτσι. Μέχρι τη μεγάλη στροφή που έκανε ο Ερντογάν, ιδίω την περίοδο Τη ε, Δευτέρα Δεκαετία του 21ου αιώνα, δηλαδή από το 2010 και μετά, μετά το Μαβί Μαρμαρά, τι θα γινόταν αν αυτά δεν υπήρχαν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τα δισεκατομμύρια τα οποία έχει αναγκαστεί να δαπανίσει η Τουρκία για να ξαναφτιάξει, να μπορέσει να δημιουργήσει τεχνητά μέλη εκεί που, έχουν, που έχει αποκομμένα σε σιπότα τμήματα των εξοπλισμών και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμειών τη, γίνεται δηλαδή ένα. Ένα Φραγκεστάιν στην Τουρκία για να γίνει κατανοητό, όπου προστίθονται μέλη για να γίνει όλο αυτό το κομμάτι το οποίο φιλοδοξεί να κυριαρχήσει και να εκτελέσει τα, εμπερι... τα εμπεριαλιστικά. Αυτά είναι το Imperium που λέμε, τι εμπεριαλιστικέ πολιτικέ. Όπω αναγράφονται από τον μεγάλο μέντρο του Ερντογάν, τον Νταβούτογλου. Αυτό λοιπόν, αν λειτουργούσε ορθώ, τότε θα έπρεπε εμεί σήμερα να είμαστε σε μια φιλετική κατάσταση. Πάνω από 135 στην άλλη πλευρά, 100% αναβάθμιση όλων των F-16 επίπεδο Viper, προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, υποστήριξη οικονομική. Και θα ήμασταν πράγματι σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση. Όμω ο καλό Θεό έφερε τον Ερντογάν. Γιατί την ιστορία την κυβερνά το απρόοπτο και το απρόβλεπτο. Και σημειώθηκε ύβρι, γεωπολιτική ύβρι. Θεώρησε ότι ήταν ικανό και δυνατό και είχε αν θέλετε μια μεταφυσική βεβαιότητα ότι η νεοθωμανική Τουρκία θα αντικαθιστούσε οποιοδήποτε άλλο κράτος στην περιοχή και δεν θα έχει πλέον καμία απολύτως ανάγκη τη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Δύσεως. Και πού έφτασαν, έφτασαν σε ένα σημείο στο οποίο αφού προηγουμένως ο υπερβολικός νεοθωμανικός χαρακτήρ του τουρκικού κράτους σε συνδυασμό με τον εναγκαλισμό με τους αδελφούς μουσουλμάνους προκάλεσε τον φόβο, την μίνι και κυρίως την αντίδραση όχι μόνο του εβραϊκού κράτους, όχι μόνο συντηρητικών αραβικών καθεστώτων όπως είναι η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος αλλά και οι χώρες του, οι χώρες του κόλπου πλην του Κατάρ έφτασε στο σημείο να εναγκαλιστεί και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό το λέω διότι υπάρχουν κάποιοι, το κάποιο είναι γενικό με ή χωρίς εισαγωγικά, που βλέπουν τα πράγματα σε ένα άσπρο μαύρο. Όχι, η Τουρκία κάνει τα πάντα, τα πάντα στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει να μην απομακρύνεται όσο μπορεί από τη Δύση, αλλά είναι το ρεύμα που σας είπα που την οδηγεί προς το κατόφλι αυτό το γεωπολιτικό που θα αναγκαστεί να το περάσει, να το διαβεί. Και τότε ακριβώς, μετά ειδικώς τις εκλογές, που πιθανόν να συμπέσουν με τις δικές μας και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο συγκυριακό φαινόμενο θα εκδηλώσει ακόμα περισσότερο τη γεωπολιτική της αμετροέπεια και θα τη φέρει πολύ πιο προφανώ στη σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα της Δύσεως. Και θέλω να τονίσω στο πλαίσιο αυτού του συλλογισμού την απόφαση η οποία, προσέξτε, συγκυριακώ, φαίνεται να ταιριάζει με το πλαφόν το οποίο ανακοινώθηκε στα 60 δολάρια για το ρωσικό αργό πετρέλαιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι εκεί μπορεί κάποιο να πουλεί, μπορεί να πουλεί, Η δάλος έχει κυρώσει. Και το συγκυριακό είναι ότι επέβαλε κυρώσει σε εισαγωγικά ουσιαστικά ζήτησε νέε ασφαλιστικέ διαβεβαιώσει για όλα τα τάνκερ, τα δυτικά κυρίω. Τα δυτικά μόνο, τα ρωσικά πλέον και έχουν δάσει εξασφαλίσει κατά τη δική τους, <coughs> συγγνώμη, ε... Στενή σχέση, ειδική σχέση με την Άγκυρα. Τα πιστοποιητικά και τι διασφαλίσει που ζητάει α, η τελωνιακή αρχή, η οποία ελέγχει τι ακτέ των δερδαν, τα την είσοδο και την έξοδο από και προ την Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή μέχρι τα στενά του Βοσπόρου. Και σε αυτό λοιπόν ακριβώ το σύστημα, η Τουρκία δείχνει πω επικουρεί την ρωσική γεωπολιτική, επισυνεπικουρεί την άποψη τη Ρωσία για τη γεωπολιτική, ουσιαστικά την ρωσική γεωστρατηγική συνεπικουρή, γιατί είναι εθνική, και πράττει τα πάντα να δημιουργήσει προβλήματα στη Δύση και στι εταιρείε που σχετίζονται με την αυτιλία. Πάνω από 30 πλοία, άλλα 30 έρχονται, δημιουργείται μια πρωτοφανή, ένας πρωτοφανής συνοστισμός και στις δύο πλευρές των στενών και στο Βόσπορο και στην νότια πλευρά των Δαρδανελίων. Αυτό Αντιλαμβάνεστε, δείχνει πώς η Τουρκία ακολουθεί μια κοινική στάση συμφώνω στους στο συμφερόντων τους. Μια κοινικότητα την οποία θα συνεχίσουμε να αναλύουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, κάτι που, έχει, που σχετίζεται με τις εξελίξεις στη Συρία. Μια κοινικότητα την οποία η Τουρκία ω επιτίδιο ουδέτερο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ω νέο επιτίδιο γεωπολιτικό ουδέτερο του πρώτου μισού του 21ου αιώνα. Οι αναλυτέ και οι ιστορικοί θα έχουν να γράψουν πολλά επ' αυτού. Δεν διστάζει να προκαλέσει ακόμα μία φορά την Δύση. Μια Δύση η οποία, το τονίζω και θα το τονίζω συνεχώς, έχει μια προτεσταντική άποψη για την αντιπετώπιση φαινομένων, φαινομένων τύπου Τουρκίας. Δηλαδή δεν αρκεί όπως απαιτούν να επιστρέψει, αλλά πρέπει να τιμωρηθεί πρώτα, να νιώσει την τιμωρία και αμέσως μετά συνδετριμένη να ζητήσει έλεος. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκύψει μόνον μετά από μία στρατιωτική ητά της Τουρκίας, του νεοθωμανισμού, των εκφραστών της και κυρίως της ηγετήδος τάξης. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Επανήλθαμε. στις... 4, στις 3 Δεκεμβρίου, 3 με 16 Δεκεμβρίου, είναι το παλαιό και το νέο ημερολόγιο, το 1912, έλαβε χώρο η ναυμαχία της Έλλης. Όσοι έχετε πάει στον Αβέροφ, όσοι και όσες έχετε επισκεφθεί το θωρακισμένο καταδρομικό του ελληνικού βασιλικού ναυτικού τότε, θα δείτε κάτω από τον προωραίο πύργο των πυροβόλων το περίφημο ναυτικό σήμα του ναυάρχου κουντουριό του προς τα πλοία του στόλου. Με την δύναμη του Θεού και τα σευχάς του βασιλέως και εν ονόματι του δικαίου πλέον με θορμής ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Ο Κουντουριώτης δεν εξαφανίστηκε. Ο Κουντουριώτης ζει. Ναι, το πνεύμα του κουντουριού του. Για <laughs> να μην παρεξηγούμε. Ζει. Πού ζει. Στι σκέψει των επιτελών του πολεμικού ναυτικού. Στι σκέψει των στελεχών, των αξιωματικών, των επαξιωματικών, των αυτοδιώπων που υπηρετούν στο στόλο. Ο κουντουριώτη είναι μια ιδέα. Ξέρετε, από το θεμιστοκλή στον κουντουριώτη δεν απέχουμε πολύ. Ο χρόνο είναι σχετικό. Είναι αυτό το οποίο πηγάζει μέσα από την λεγόμενη ναυτοσύνη του Έλληνα. Και τι είναι η ναυτοσύνη. Να τα έχεις καλά και να μπορείς να πλέεις, να θαλασσοκρατείς. Όχι μόνο. Είναι μια ιστορική βεβαιότητα. Είναι μια εμπιστοσύνη. Είναι κάτι το μεταφυσικό. Το οποίο όμως το γνωρίζουν όσοι υπηρετούν ως πληρώματα στο στόλο. Ξέρουν ότι έχουν μια ειδική σχέση και με την πλατφόρμα στην οποία υπηρετούν, το πολεμικό πλοίο δηλαδή, αλλά και με το υγρό στοιχείο αναγνωρίζουν μία αντίστοιχη βεβαιότητα με αυτήν που είχε ο Κουντουριώτης στις, ναυμα... στις περίφημες ναυμαχίες του 12-13, της Έλλης και της Λίμνου. Ο Κουντουριώτης είχε και πνεύμα. Εδίδασκε τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν με τις πράξεις του ή το σύμβολο. Όταν λοιπόν κατέλαβε την Τένεδο έστειλε το εξής μήνυμα, ή στον αρχηγό του Οθωμανικού Ναυτικού. Καταλάβαμε τένεδον. Αναμένομεν έξοδο του στόλου σας, αν επιθυμείτε για άνθρακα, προτίθεμαι να σας αφοδιάσω. Δηλαδή, θέλετε να βγείτε, σας περιμένω. Διστάζετε γιατί δεν έχετε για άνθρακα, τα, πλοία κινούνται με για άνθρακα και όχι με πετρέλαιο, πηχειδικότητα του θερμαστού. Είμαι πρόθυμος να σας εφοδιάσω. Ψυχολογικές επιχειρήσεις η βεβαιότη ότι θα νικήσει. Η βεβαιότη διότι το ελληνικό πολέο τότε ναυτικό, το ελληνικό βασιλικό ναυτικό τότε, διέθετε το θωρακισμένο καταδρομικό ιταλική σχεδιάσεω και ναυπηγήσεω Αβέροφ. Ο Αβέροφ είναι το πλοίο εκείνο το οποίο μα δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τα δεδομένα του ναυτικού σχεδιασμού. Να υπάρξει τόλμη, μιλάω σαν να μεταφέρω με το 12, να υπάρξει αυτή η συστήχηση η... Η επιθυμιών, επιχειρησιακών δυνατο... δυνατοτήτων και στρατηγικών στόχων. Ο Αβέροφ είναι το πλοίο εκείνο. Ένα χρειάστηκε. Ένα ουσιαστικά αυτή η προσθήκη, όχι μόνο του, αλλά η προσθήκη που ανάγκασε το Οθωμανικό Ναυτικό σε δύο ταπεινωτικέ ήττε. Που οδήγησε στην απελευθέρωση των νήσων του Αιγαίου. Που κατόρθωσε να επιβάλλει ένα νέο σύμβολο. Ο Μπαρμπαγιώργο έγινε ένα σύμβολο ναυτική κυριαρχία. Και ξέρετε, τα λέω όλα αυτά. <coughs> <coughs> Συγγνώμη. Η ακόμα με, 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 ταλαιπωρεί. Και τα λέω αυτά διότι. Επειδή χρειαζόμαστε παραδείγματα. Και επειδή χρειαζόμαστε τρόπου αυτά τα παραδείγματα να είναι πραγματικά. Πώ θέλει ένα φίλο, αυτό εδώ. Να το δείτε. Τι είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα παζλ. Από μια ελληνική εταιρεία, η οποία, νομίζω πρέπει να έχει κυκλοφορήσει, δίνει χίλια κομμάτια μια σκηνή, παζλ, έτσι, κομμάτια, της ναυμαχίας της Έλλης με τον Αβέρο, με το πυροβόλα να βάλουν. Μπράβο σε αυτή την εταιρεία. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο γιατί εμείς χρειαζόμαστε παραδείγματα. Γεμίστε λοιπόν όσοι ασχολείστε με επιχειρήσεις, όσοι ασχολείστε με παιχνίδια. Γεμίστε τα ράφια με παιχνίδια τα οποία θα ομιλούν για την ελληνική ιστορία. Και δει την ναυτική. Μιλήστε με τον τρόπο τον οποίο να απευθύνεστε σε μικρούς και μεγάλους. Να τους προκαλέσετε το ενδιαφέρον. Είπαμε, εμείς είμαστε οι σκητάλοι. Και οι σκητάλοι, η γενιά μας, μεταφέρεται από την προηγουμένη ή στην επομένη. Τι δεν πρέπει να γίνει με τίποτε, να πέσει η σκητάλη και να χαθεί. Γι' αυτό ομνίουμε στα ιερά νάματα του έθνους. Μιλάμε για την πατρίδα, μιλάμε για την ελληνική φυλή, μιλάμε για την ιστορία, για τη γεωγραφία. Δύο τομείς, δύο πυλώνες αλληλενδέτους. Κάτι το οποίο μας απασχολεί, από την αυγή της ιστορία μας μέχρι σήμερα. Θυμούμαστε την ιστορία, την μελετούμε και την επαναλαμβάνουμε προσομοιώνοντάς της στα σημερινά δεδομένα και απαιτήσει με στόχο να επικρατήσουμε εναντίον του εχθρού του γένους. Ο εχθρός του γένους είναι ο Οθωμανός Τούρκος. Ο νέο Οθωμανός Τούρκος. Και η σύγκριση με τον εχθρό του γένου έρχεται. Έχει ήδη ξεκινήσει. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, το μέτωπο της βορειου, βορειοδυτικής Συρίας, το μέτωπο έτσι, το θέατρο επιχειρήσεων, λέτε, έχει ένα χαρακτηριστικό σημείο. Αυτό που βρίσκεται δυτικό του Εφράτου και αυτό που βρίσκεται ανατολικό του Εφράτου. Ό,τι βρίσκεται ανατολικό του Εφράτου είναι το σημείο το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο κυρίω των Αμερικανικών δυνάμεων και κυρίω, λέω έτσι, και τη Αραβοκουρδική Συμμαχία. Οτιδήποτε βρίσκεται δυτικό του Εφράτου, αναφέρομαι στι κίτρινε περιοχέ, είναι οι περιοχέ οι οποίε συγκροτούν τις, τις, τις εστίες αντιστάσεως των, της Κουρδοαραβικής Συμμαχίας είναι στο στόχαστρο των Νέων Οθωμανών. Προσέξτε, την περασμένη εκπομπή σας μίλησα για τον Μπρετ Μαγκάρκ, ο οποίος κάνει τα πάντα για να αποτρέψει και αν θέλετε να προειδοποιήσει τους Νέων να μην τολμήσουν να εισβάλλουν στις περιοχές που αν μη τι άλλο ελέγχουν και κυρίω μπορούν να το πράξουν αυτό, να το εμποδίσουν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί του. Όμω, σε αυτό το μεγάλο παίγνιο, σε αυτό το γιατί είναι σκληρό παίγνιο, είναι ένα σκληρό γεωστρατηγικό πόκερ, η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, προέβησε μια εντυπωσιακή αλλαγή πολιτική. Επειδή ο Ερδογάν θέλει οπωσδήποτε να εξαλείψει τον θύλακα του Τάλ Ριφάτ, επειδή θέλει οπωσδήποτε να ανακαταλάβει την Μάν και να ελέγξει ακόμα περισσότερο και πλήρω τη δυτική περιοχή του Εφράτου, και αργότερα θα κοιτάξει για το κομπάνι τι μπορεί να πράξει, παρά τι κατηγορηματικέ αρνητικές θέσει και προειδοποιήσει των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει φτάσει ω επιτίδιο γεωπολιτικό ουδέτερο να συζητά με τη Ρωσία και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιθανή, δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει, μια αλλαγή της τάσης της με αντικείμενο τον εξοπλισμό της Ουκρανίας. Αν ενθυμίστε, το έχω αναφέρει πολλά και στην εκπομπή μου, αλλά και από τα άλλα δίκτυα που ακούτε και από άλλους αναλυτάς, η Τουρκία είχε συμφωνήσει και μάλιστα το εργο, η επιχείρηση σε Bayrak, που παράγει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Μπαϊρακτάρ και Ζήλε κλπ. Είχε συμφωνήσει στο να πωλήσουν ένα επιπλέον, ένα επιπλέον αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών TB2 σε συνδυασμό με την κατασκευή στην Ουκρανία μας γραμμής παραγωγής. Φαίνεται ότι ο Βλαδίμυρος εζήτησε και επέτυχε απέτησε και επέτυχε από τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται, την ακύρωση όχι μόνο του εργοστασίου, αλλά και την προοπτική οποιασδήποτε νέας πωλήσεω μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Τουρκία στην Ουκρανία. Ποιο είναι το αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα το οποίο λέγεται ότι ζήτησε ο Ερντογάν δεν είναι μόνο οι βελτιωμένες τιμές στο φυσικό αέριο, Ξέρετε το φυσικό αέριο, αν πωλείται, αν διανέμεται στην Τουρκία σε πολύ χαμηλέ τιμέ, αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και ενεργειακή περίοδο να μπορεί ο Ερντογάν να λέει προ το πίμνιό του, αν μου επιτραπεί, ότι προσπαθώ να σα εξασφαλίσω το καλύτερο δυνατό σε μια εποχή μεγάλη κρίση. Βέβαια, τώρα με το Twitter και τα μέσα κοινωνική δικτυώσεω, κάθε σοβαρό εχέφρον Τούρκο Μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει στην πατρίδα του, τι συμβαίνει στο εξωτερικό, να συγκρίνει, να κρίνει και να διακρίνει και να αποφασίσει για το τελικός ποιο βλάπτει κατά το μάλλον ή τον την πορεία τη οικογένειά του, τη προσωπικότητά του, ποιο ανακόπτει την ανάπτυξη τη χώρα του, ποιο του δημιουργεί <Queen> ψευδοδιλήμματα και ψε... μέσω ψευδοϊποσχέσεων ψευδοοράματα. Σε αυτό όμω το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία έχει προχωρήσει σε μια, και σε μια άλλη σημαντική αλλαγή από την στρατηγική άμυνα στην στρατηγική επίθεση. Να γίνω περισσότερο αναλυτικός. Η πολιτική του ότι επιδράμω, καταστρέφω, εξουδετερώνω τον αντίπαλο και στη συνέχεια αποχωρώ αφού έχω πλέον εφαρμόσει τακτική καμένης γης, βλέπετε στην περίπτωση που εφαρμόστηκε κατά κόρον στο Ιράκ, στο βόρειο Ιράκ, έχει έρθει πλέον στην αντικατάσταση τη από μια άλλη πολιτική, η οποία εκφράζεται με τις τρεις επιχειρήσεις καταλήψεως συριακών εδαφών. Εισβάλλω, καταστρέφω και παραμένω. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική που θα μπορούσαν κάλλιστα προηγουμένως όταν προσέβαλαν κουρδικούς στόχους Απλώ του κατέστρεφαν, αλλά δεν μπορούσαν να του καταλάβουν. Τώρα το μεγάλο ζητούμενο είναι να αποσταλούν στρατεύματα για να φτιαχτεί αυτή η μεγάλη ζώνη ασφαλεία. Όμω το ζητούμενο αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και εφικτό, δυνατό δηλαδή να πραγματοποιηθεί. Διότι αν εδώ οι Ρώσοι έχουν δώσει το πράσινο φω, αυτό το οποίο θα μπορέσουν να καταφέρουν οι, Κούρδοι, οι, συγνώμη, οι Τούρκοι είναι να ελέγξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο όμως θα φέρει σε αρκετά πιο δύσκολη θέση τις σχέσεις μεταξύ του καθεστώτος Άσαντ με την Κουρδοαραβική Συμμαχία. Και σίγουρα αυτοί οι τζιχαντιστές, οι διάφορες εκείνες φράξιες, που δεν έχουν να χωρίσουν και πολλά από το, το καθεαυτό ή χαλιφάτο το Ισλαμικό κράτος, Απλώ θα επεκταθούν σε αυτέ τι περιοχέ γιατί ο στόχο του Ερντογάν είναι η κουρδική εθνοκάθαρση. Η εκδίωξη των Κούρδων και η αντικατάστασή του από αραβικού πληθυσμού και κυρίω από φιλοτζιχαντιστικού πυρήνε ή ακόμα και από τουρκομάνου. Ο στόχο τη Αγκύρα είναι η προσάρτηση σε αυτών των εδαφών ή η δημιουργία μια κρατική τύπου υποδομή και απο τουρκομανου ο στοχο τη αγκυρας ειναι η προσαρτηση σε αυτων των εδαφων η η δημιουργια μια κρατικη τυπου υποδομη και υπερδομη στην περιοχή η οποία να είναι ουσιαστικά προέκταση των τουρκικών επαρχιών της Νότια Ανατολικής Τουρκίας. Σε κάθε όμως περίπτωση δεν θα μπορέσουν, εάν και ακόμα και αν το επιχειρήσουν, να μην οδηγήσουν την Κουρδοαραβική Συμμαχία σε μια κίνηση η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ποια είναι η κίνηση σε αυτή. Σε μια τέτοια πρόδειλη, έκδηλη τουρκική επιθετικότητα, ακόμα και με το πράσινο φως από την Μόσχα, οι Κουρδοάραβε θα μπορούν να ζητήσουν από τις τους τους, τι Ηνωμένε Πολιτείε και του συμμάχου του τι όπλα, αντιεραπορικά συστήματα, άρματα, πυροβολικό. Μα θα μου πείτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεραστία απορροφητικότητα λόγω τη Ουκρανία. Πράγματι υπάρχει. Όμω αυτό δεν θα πρέπει να μα δημιουργεί ερωτήματα διότι δεν χρειάζεται ένα μεγάλο μέρο, ένα τεράστιο όγκο πυρομαχικών. Υπάρχει δυνατότης αυτή, αυτή η ένωση με μια μικρή σχετικά χρηματοδότηση και με ένα περιορισμένο αριθμό εκτοξευτών αντιαραπορικών πυράβλων, για παράδειγμα, ή διαρματικών, να προκαλέσει το χάστο χάος, χάος στις τουρκικές δυνάμεις εισβολής. Αυτό θα όμως, θα το δούμε. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι αρκετά σημαντικές και θα δούμε κατά πόσον όλα αυτά ευσταθούν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Δεν μπορώ παρά να παρουσιάσω και να συνδέσω το πυροβολικό, την εορτή της Αγίας Βαρβάρας, της 4η Δεκεμβρίου, χρόνια πολλά και στις εορτάζουσες. Είναι η προστάτη του πυροβολικού με την ουκρανο-ρωσική σύγκρουση και το τι θα πρέπει να διδάσκει εμάς. Προηγουμένω όμω, θα πρέπει να σα πω ότι συγχαρητήρια στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και στο Γενικό Επιτελείο Εθνική Αμήνη, στον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο και στον αντιστράτηγο Χαράλα οι οποίοι είχαν, έλαβαν την πρωτοβουλία και, και, και ειδικά στην ε, φετινή εορτή είδαμε στο μνημείο του αγνώστου πυροβολικού, του πυροβολητού, συγγνώμη, στα των δυνάμεων, τα οποία αναφέρουν στολές των μεγάλων των επιτυχιών του ελληνικού μας στρατού από τους Βαλκανικούς πολέμους ω τη Μικρά Ασία. Αυτό που έχει ιδιαίτερα σημασία και πρέπει επίσης να προσδιορίσουμε και να δώσουμε τα εύσημα σε εκείνους οι οποίους το σκέφτηκαν και τις προσκάλεσαν είναι η συνεχής διατήρηση μια τάσεως. Ποια είναι η τάση αυτή. Να προσκαλούνται οι αναβιωτές και οι ομάδες αναβιώσεως που έχουν τη δυνατότητα να δίνουν τη διαφορετική εικόνα να επαναφέρουν την ιστορία του παρελθόντος το παρόν στις μεγάλες επαιτειακές εκδηλώσεις που μπορεί τώρα να μην είναι στο πολεμικό μουσείο, μπορεί να μην είναι στα οχυρά, αλλά πάντω στο μεγάλο Πεύκο βλέπουμε μια ομάδα από των αναβιωτών να είναι εντυμένη με τι στολέ του ελληνικού των Ελλήνων πυροβολητών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό είναι ένα πολύ ευτυχέ γεγονό και συμβάν και συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά στην ηγεσία και του Υπουργείου Εθνική Αμήνη που το επιτρέπει και στο Γενικό Επιτελείο Εθνική Αμήνη και στο ΓΕΣ που πρέπει να βρει και άλλου μιμητές. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο Στέφανο και στην ομάδα του, τους του αναβιωτέ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι διατηρούν τη μνήμη πραγματική. Είναι σύμβολα παύλα παραδείγματα. Με το παράδειγμα έρχεται η βελτίωση και η ανάπτυξη τη εθνική συνειδήσεω. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, πρέπει να τα πολλαπλασιάζουμε. Και θα αναφερθώ σε αυτό που είπα προηγουμένω. Το πυροβολικό σήμερα είναι ξεχασμένο. Όχι βέβαια. Ο Θεό Άρη σήμερα βάλει, ο Θεό του πολέμου κατά τον Ιωσήφ Στάλιν, το πυροβολικό, βάλει με τα πυραυλικά συστήματα, του πολλαπλού εκτοξευτέ πυροβολικού πυράβλων, με τα, τα γνωστά ω MLRS διαφόρων τύπων, με τα πυροβόλα, με τα έξυπνα πυρομαχικά, με τα ρουκετοβόλα, με τι ρουκέτε κατευθυνόμενε με λέιζερ, με όλε εκείνε τι κοινοτομίε που συνδυάζονται και συνδέονται με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ξέρετε. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για μια απίστευτη επιτυχία της Ουκρανίας που αν όντω επιβεβαιωθεί ότι είναι έτσι, η προσβολή δηλαδή ρωσικών στρατιωτικών αεροδρομίων στο Σαράτοφ και στην περιοχή του Κούρσκ σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιόμετρων λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε ένα απολύθωμα της Σοβιετικής περίοδου, ένα ουσιαστικά ένας υπτάμενος στόχος τύπου ΕΤΑΦ 141 για να χτυπηθούν περιοχές συγκεντρώσεως μέσων βομβαρδιστικών τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αλλά αυτό θα το δούμε. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή όπου το πυροβολικό συνδέεται και με τα μη επανδρομένα συστήματα. Η Ουκρανία απέδειξε ότι το πυροβολικό δεν αρκεί να υποστηρίζεται. Δεν αρκεί να έχει ποσότητε σωλήνων. Πρέπει να έχει εκπαίδευση και κυρίω να έχει την υποστήριξη σε πυρομαχικά. Το πυροβολικό χρειάζεται μετά την, μια συγκεκριμένη α, με ένα συγκεκριμένο όριο ζωή, κάνε για να αντικατασταθούν πυρομαχικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε επαρκία, εν επαρκία. Και αυτό είναι το μέγα δίδαγμα που μα συνδέει με την υποστήριξη, τη διοικητική μέρημνα δηλαδή. Ένα τομέα που σε όλε τι πολεμικέ επιχειρήσει, σε όλε τι ιστορικέ περιόδου, όποιο το είχε στην καλύτερα δυνατή οργάνωση και ετοιμότητα, αυτό ή το και ο τελικός νικητής μιας μακράς συγκρούσεως. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Πραγματικά αισθάνομαι ντροπή. 2 Δεκεμβρίου η Κυπριακή, με πρόταση που η οποία προήρθε από το ΑΚΕΛ, το αντίστοιχο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, θεωρήθηκε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη διακοπή αποδόσεω τιμών στο Γεώργιο Γρήβα, τον οποίον, λέει η ιστορία εκαταδίκασε ω ανάξιο τιμής από την πατρίδα. Ποιο ο Γιώργος Γρήβας Διγενής, ο άνθρωπος ο οποίος πολέμησε από τη Μικρά Ασία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Συμμοριτό Πόλεμο και στη συνέχεια προτεστάτησε για την ένωση με την ΕΟΚΑ Αλφα. Σίγουρα ο Γρήβας Διγενής έκανε λάθη. Μα σήμερα ασχολούμαστε με το πώς θα αποκαθιλώσουμε ένα ήρωα του ελληνισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο με την Τουρκία έτοιμη απέναντι, δηλαδή τα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Τελικώς. Είχε δίκιο ο Γιώργιο Γρήμπα όταν έλεγε: Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τρει εχθρού. Βρετανού, Τούρκου και του Κομμουνιστέ. Ο μεγαλύτερο μου με πονοκέφαλο ήταν οι Κομμουνιστές». Αιωνία σου, η μνήμη, στρατηγέ. Φαίνεται ότι αυτή η ρίση σου είναι διαρκώς παρούσα. Διότι αυτό το οποίο γίνεται στη Μεγαλόνισσο είναι ντροπή και έσχο. Αντιθέτω, θα έπρεπε να μην υπάρχει απολύτω καμία κίνηση και. Να έχει έρθει πλέον η περίοδο να δούμε την ιστορία κατάματα του παρελθόντος. Χωρί παροπίδες, χωρί προβλήματα. Και χωρί κάποιου του οποίου του έχουμε στην άκρη, στην αριστερά αναφερόμενο, την οποία συνεχώ θοπεύουμε με διαφόρου τρόπου σε περιόδου ιστορία που έχουν τεραστία εθνική ευθύνη. Φίλοι και φίλε, ο στρατηγό Γιώργιο Γρήβα Διγενής, είναι ένα παράδειγμα του ελληνικού έθνους. Όταν εκείνο μάχεται για ένα όραμα, για μια καλύτερη Ελλάδα, για την προάσπιση της ακαιρεότητος του έθνους και της πατρίδος. Σε αυτόν λοιπόν είναι αφιερωμένο σήμερα παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Όπως είτε ο στρατικός γρήφας. Σας ευχαριστώ.